Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, να απολαύσετε και την αυριανή ημέρα, την 25η Μαρτίου. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλο το έθνος. Εδώ από τον κόσμο των επιχειρήσεων για ακόμα μια Κυριακή, ο Sky θα μιλήσει για τους ανθρώπους που μοχθούν να παράξουν υπηρεσίες, προϊόντα, τόσο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, όσο και για τους εργαζόμενους, γιατί η επιχειρηματικότητα είναι όλοι μαζί στην επιχείρηση. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι την διοικούν, δεν είναι μόνο αυτοί που την τρέχουν μπροστά και παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά είναι και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη. Και αυτοί είναι οι εργαζόμενοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τα θέματά μας. Θα μιλήσουμε για τα μακεδονικά προϊόντα και την πρωτοβουλία την οποία έχουμε στη Μακεδονία, προκειμένου το μακεδονικό προϊόν να έχει και δίπλα το Made in Greece. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους καταναλωτές, κυρίως στο εξωτερικό. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τι είναι ο ελληνικός μακεδονικός ίνος και τι είναι ο ίνος που προέρχεται από την γειτονική χώρα. Επίσης, θα μιλήσουμε... θα πάμε να δούμε τον τελευταίο των Μαγκανών. Θα συνδεθούμε με το Σουφλί, με τη Θράκη, ο κύριος Μουχταρίδης. Ο κύριος Μουχταρίδης είναι ο τελευταίος υφαντουργός, ο οποίος τι κάνει, καταφέρνει να πάρει υφάσματα τα οποία έχουν δυστυχώς αφήσει την παραγωγή τους οι Έλληνες υφαντουργοί. Και μιλάμε για το Μετάξι. Το Μετάξι.gr είναι η ιστοσελίδα του, είναι ο τόπος καταγωγής του και είναι ο τελευταίος, βγάζει το 95% του ελληνικού μεταξιού του. Τόσο σε υφάσματα όσο και σε κλωστές. Θέλω να μας πει την προσωπική του ιστορία. Θα μιλήσουμε για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Θα πάμε στην Θεσπρωτεία. Πώς εκεί μια τοπική κοινότητα, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αναπτυχθούν στον τόπο τους, έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν φοβερά ιχθυαλιεύματα, εξάγονται στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες. Και τέλος, θα μιλήσουμε για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ξέρετε, οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα. Προτιμούν οι Έλληνες ιδιοκτήτες, είτε στο εμπόριο, είτε στη βιοτεχνία, είτε στις υπηρεσίες, να φέρουν πίσω τα παιδιά τους, να συνεχίζουν να δημιουργούν δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά. Αλλά πόσες επιβιώνουν μετά την πρώτη και τη δεύτερη γενιά? Ο κύριος Αποστολάκης από την BMG είναι εδώ και θα τα πούμε και με τον κύριο Λεβεντάκη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης οικογενειακής επιχείρησης.